ξαντήσει και εγωχαρίσει και αγαλιάσει το παίρμα του Ιωνάου και η δόξα του λιβάμε εδώ και αυτή και η τιμή του Καρμίου και ο λαός μου όψετε την δόξα Κυρίου και το ύψος του Θεού ισχύσαμε χείλας ανημένε και εγώ τα παραλυμμένα παρακαλέστηκε είπα δίν της ολιγοψύγης τη διχονία ισχύσατε και μη φοβήστε. Ιδού ο Θεός ημών κρίσει να τα αποδείωσει και αν τα αποδώσει αυτός ήξει και σώσει ημάς, τότε ανοιχτήσουμε οφθαλμοί τυφλών και όταν κοφών ακούσονται. Τότε αλήθεια εγχολός ως έλαφος και δρανή έστε γλώσσα των γυλάνων, ό,τι εράγει εν τη ερήμο είδων και πάραξε τη γη διψώσει. Και έστε η άνοιγος εις έλλη και εις την υψώσα γη τη γη είδατος έστε, εκεί έστε ευρωσύνη ορμαίων, επάβης πυμνίων και καλάμι και έλλη και έστε εκεί οδός καθαρά και οδός αγίου ειδίζονται. Εις κοιν αυτόν επικαλέσεστε. Η νύ καταναγγίζει η μήνε πολυπέτω ασεβή στα σωρούς αυτού και ανήρα άνομος στα σβουλάς αυτού και επιστράφητε προς Κύριον και λεητήσεστε και κράξεστε ότι την πολλή αυτή είσαι της αμαρτίας ημών. Που γαρισίνε που λέει μου όσπερε που λέει ημών, που δώσπερε οδή ημών, εωδή μου λέγει Κύριος. Αλλός απέχει ο ουρανός από τη γη, ούτως απέχει ο οδός μου από τον οδόν ημών και τα διανοήματα ημών από τη διανία ημών. Ως γαράν καταβεί η ετός, ή χιών εκ του ουρανού, και η ομοίω που στραφεί έως αν με δεις την γη, και εκτέκει και εκπλαστήσει και δω σπέρμα το σπύρο και και άρπανες βρώσει, ούτως έστε το ρήμα μου, ω εάν εξέλθει εκ του στοματός μου, ομοίω που στραφεί προς με κενών, έως αν τελεστεί, ως αν η θέλησα και ευωδώσω το σοδούς μου, και τα εντάλματά μου. Εν γάρε προσύνη εξελεύσεστε και εν χαρά διδακτήσεστε. Τα γάρ όρη και οι βουλοί εξαλούνται προσδεχόμενοι μας εν χαρά και πάντα τα ξύλα του αγρού επικρατήσει της κλάδης. Και αντί της τιβής αναβήσατε κυπάρισος, αντί δε της κονίδης αναβήσατε μυρσίνη. Και έστε Κυρίω εις όνομα και εις σημείων αιώνιων και ούκε πλήψη. Προφητεία σαΐου το ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος. Αντλήσατε είδο με τεχνοσύνηση των πηγών του σωτηρίου. Και ερίσατε η μέρα εκείνη, ημίδα των Κύριων, βοάτε το όνομα αυτού. Αναγγείλετε τη έθνηση τα ένδοξα αυτού. Μιμνίσκεστε ότι υψώθη το όνομα αυτού. Μιμνίσατε το όνομα Κυρίου ότι υψηλά επίησε. Αναγγείλετε ταύτα εν πάση τη γη. Αγαλιάστε και εφραίνεστε οι κατοικούντες Σιών ότι υψώθη ο Άγιος του Ισραήλ εν μέσω αυτής. Κύριος που την μόνο μου και σωτήρ μου, Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, Θεία, τους Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου του Ανάγνωσμα, αδερφοί, ούτε ροή μας αγνοήν, ότι οι πατέρες ημών πάντες, υπό την ευθέλην ήταν και πάντες δια της τεράστης ήρθω. Και πάντες εις τον νοητήν ευαπτήσαντο, εν την ευφέλη και εν την καλάμψη. Και πάντες το αυτό βρώμα θεματικό δεξαγών, και πάντες το αυτό κόμμα θεματικό δεξιών. Επί νον γάρ, εκ της θεματικής ακολουθούσης πέτρας. Η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Αλληλούιος κομμέν, το καιρό εκείνο ήρθε ο Ιησούς από Ναζαρέ της Γαλιλαίας και βαπτίστηκε ο Ιωάννης στον Ιορδάνη και ευθέως αναβαίνουν από του ύδατος είδε σχιζωμένους στους ουρανούς και το πνεύμα ως περιστερά καταβαίνουν επ' αυτόν και φωνή έγινε το εκ των ουρανών. Συ ο Υιός μου αγαπητός, ενώ υπνώτησα. Υπέρ του Πατρός και Πατριάρχου ημών Θεοφύλου, του τιμήτρου του Θεού σε Χριστό διακονίας, παντός του πληρωμή του λαού του Κυρίου Δεϊθόμενου. Υπέρ της Αγίας Μονιστάφτης και Αγίας Πολεοστάφτης, πάσης πόρος χώρος και των πίστικων των εναρτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών, της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεόν των οδηφορών, των ασών, των καμενών, των εκμαλώτων και σωτηρία
Κυρίας αυτών του Κυρίου δεηθών με. Υπέρ του Αγιαστήνε το ύπερ τούτο, τη δυνάμη και ενεργία και επιβητήση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθών με. Και παντός του τάγματος και του κρέστου του
Αβραάμ και τον διεύρον σε πίεση από τη θέα των αδερφών και λέει στην αυτοκή μας καρτωμένε σου έλεο είναι και δια στοιχείων και δια κέλων και δια ανθρώπων και δια των ονομένων και ορατών το ξέρετε στο τον Άγιο όνομα σου το Πατρί και το Ιωάννη νυν και αηθή του Oh.
Amen.